Θανάση, υπάρχουν, εστιάζει η Μόσχα και στο θέμα των αγωγών των Nord Stream, εκεί που σημειώθηκαν δηλαδή εκρήξεις και διαρροές. Και τι λένε? Καλησπέρα από τη Μόσχα, που δείχνει έτοιμη να δώσει, αν χρειαστεί, τον ενεργειακό πόλεμο, που όπως εκτιμά η ρωσική ηγεσία, τις επιβάλλουν η ακραία πολιτική σύγκρουση των Ηνωμένων Πολιτειών, δηλαδή η ανατίναξη, όπως όλοι πιστεύουν εδώ, των αγωγών Nord Stream και της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την άλλη μεριά, που συνεχίζει να επιβάλλει κυρώσεις. Σε αυτό το μαραθώνιο αγώνα από χρονική άποψη, εντάσσουν στη Ρωσία και την απόφαση να περικόψει την παραγωγή του ο OPEC Plus, όπως λέγεται η συνεργασία του οργανισμού μαζί με τη Ρωσία. Μια απόφαση για την οποία η Ρωσία δείχνει ιδιαιτέρως ικανοποιημένη, το ακριβώς αντίθετο από την Ουάσιγκτον, οι αντιδράσεις της οποίας δεν εισακούστηκαν, γι' αυτό και τώρα διαμαρτύρεται. Μάλιστα, Ρώσοι σχολιαστές μιλούν για περαιτέρω εδραίωση της συνεργασίας, αν όχι οικονομική συμμαχία Ρωσίας και Αράβων, που κάνουν βήματα μεγαλύτερης αποστασιοποίησης από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Κατά τα άλλα, όπως είπε, η Μόσχα συνεχίζει να εκφράζει την έκπληξή της για τις προσπάθειες να αποκλειστεί από τη διερεύνηση της ανατίναξης των αγωγών. Η Μαρία Ζαχάροβα δήλωσε πριν λίγο ότι η απροθυμία της Δανίας, ειδικά να συνεργαστεί με τη Ρωσία, σημαίνει ότι ξέρει τους ενόχους. Ενώ το Κρεμλίνο επανέλαβε ότι δεν μπορεί να υπάρξει αντικειμενική έρευνα χωρίς τη συμμετοχή Ρώσων ειδικών. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.